Θα καλημερίσω σήμερα στη συχνότητα τον ερευνητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλο στην Νορβηγία, τον κύριο Παναγιώτη Παύλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Σαχίνη από το Όσλο που χιονίζει σήμερα. Α, εντάξει, εδώ έχουμε συννεφιές, συννεφοκάματα, αλλά έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή ανοιξιάτικο καιρό. Κύριε Παύλο, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που είπαμε και στους ακροατές. Ο Στόλτεμπεργκ είναι Νορβηγός, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η Φιλανδία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και έκανε μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της ως μέλος του ΝΑΤΟ, όπου πρασίνισε, για να μην ξεχνιόμαστε τι οικολογική και περιβαλλοντική οργάνωση είναι το ΝΑΤΟ, όλες τις χώρες που την ψήφισαν, αλλά ο χάρτης είχε και μία λεπτομέρεια. Εμφάνισε την Κύπρο κομμένη στα δυο και στην Τουρκία αρχίσαν τα πανηγύρια ότι να η πρώτη κίνηση ουσιαστικής θέλησης Φιλανδίας να ενσωματωθεί στο ΝΑΤΟ αναγνωρίζει δύο χωριστά κράτη στην Κύπρο. Ναι. Και δεν είδα και τον πατριώτη εκεί, τον Νορβηγό, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, να κάνει καμιά δήλωση. Καλά ήταν. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ είναι ο τελευταίος που θα ασχοληθεί με αυτό, αφενός διότι έχει αποδείξει ότι τα ελληνοτουρκικά είναι μια πατάτα που ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ποτέ δεν θέλησε να πιάσει τα χέρια του, και φυσικά διότι το ενδιαφέρον του είναι η ισορροπία στην νοτιοανατολική πτέρυγα, αλλά κυρίως διότι λόγω των σχέσεων των παραδοσιακών που υπάρχουν μεταξύ ΝΑΤΟ και Τουρκίας, δυτικών κρατών και Τουρκίας, και σχετίζονται και με το γεγονός των οικονομικών συναλλαγών και με την κατάσταση της λαθρομετανάστευσης στην οποία ποντάρουν πολλά, στην Τουρκία εννοώ, οι δυτικές χώρες, και αν θέλετε μιας ιδιοληψίας που προσωπικά πιστεύω ότι διακατέχει τον Νορβηγό νυν Γενικό Γραμματέα. Από εκεί και πέρα, σκεπτόμενος κανείς, φαντάζομαι αν ρωτούσατε κάποιον διπλωμάτη μας γιατί άραγε η Φιλανδία, διότι αυτό, όπως είπατε, προέκυψε από το φιλανδικό γραφείο του ΝΑΤΟ αυτός ο χάρτης, και από ό,τι είδα διακινήθηκε από εκεί. Γιατί το κάνει αυτό η Φιλανδία? Πιθανότατα θα σας έλεγε ότι εντάξει, αυτό προφανώς είναι κάποιο λάθος, κάπως ξέφυγε και δεν χρειάζεται να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Βέβαια, ακόμη και λάθος να είναι, αυτά τα λάθη, ξέρετε, γίνονται διότι, και αυτό είναι κάτι που το έχω ζήσει και ο ίδιος εδώ όλα αυτά τα χρόνια στην Σκανδιναβία, γίνονται τέτοια λάθη ακριβώς διότι κυριαρχεί μια αντίληψη των εδώ χωρών ότι η Τουρκία έχει τουρκικό κράτος στη Βόρεια Κύπρο. Και αυτή η αντίληψη δεν είναι τυχαία, αλλά οφείλεται σε πολύ καλές στρατηγικές της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν εν προκειμένου κάτι τέτοιο δείχνει και μία παράμετρο του αλυσβερισιού, αν θέλετε, του τουρκικού κράτους με το ΝΑΤΟ, προκειμένου να προχωρήσει την άρση του εμπάρκου ένταξης της Φιλανδίας. Δεν είναι καθόλου απίθανο αυτό. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα, όπως μου έλεγε και κάποιος φίλος διπλωμάτης, να είναι όντως ένα λάθος που κανείς δεν χρειάζεται να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν πάντα οι οικονομικές συναλλαγές των σκανδιναβικών χωρών με την Τουρκία, και αυτό δεν είναι κάτι που ξενίζει ιδιαίτερα. Δηλαδή εμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, μολονότι φυσικά ως Έλληνας ενοχλήθηκα ιδιαίτερα. Κοιτάξτε, επειδή θυμάμαι και το βίντεο που είχατε στείλει από την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών εκεί, τότε που είχε παρέμβει, ήταν το γνωστό επεισόδιο με τον Τούρκο διπλωμάτη, τον Τούρκο πρεσβευτή, είχε παρέμβει εκπροσωπώντας τη χώρα του και τα συμφέροντά της και έθεσε καυτά ζητήματα τότε στον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Υπήρξε και μια στοιχομηθεία την οποία είχατε καταγράψει. Αισθάνεστε στη Νορβηγία, στο Όσλο, γενικά στην Ευρώπη, αισθάνεστε ότι η διπλωματική μηχανή της Τουρκίας λειτουργεί και λειτουργεί σκάλες παραπάνω από τη δική μας? Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Μπορώ να σας απαντήσω από το πώς λειτουργεί σίγουρα η διπλωματική μηχανή της Τουρκίας στην Θράκη, όπου μεγάλωσα, όπου εκεί λειτουργεί περισσότερο από άψογα.
και αν κρίνω από εκεί, σε χώρες κεντρικών συμφερόντων, διότι όπως είπαμε προηγουμένως, οι σκανδιναβικές χώρες έχουν έντονες έτσι σχέσεις και συναλλαγές, σίγουρα δεν είναι μια υπηρεσία που απλώς εκδίδει διαβατήρια, για να το πω έτσι, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Υπάρχει και μια επιπλέον παράμετρος εδώ που νομίζω απαντά στο ερώτημά σας. Όταν ολοκληρώθηκε όλη αυτή η διαδικασία στην οποία μόλις αναφερθήκατε με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Δένδια και τη στοιχομηθεία με τον Τουρκο πρέσβη, είχα κάποιες συναντήσεις με νορβηγούς διπλωμάτες με αφορμή ακριβώς την αναφορά στην συνθήκη της Λοζάνης, καταρχήν από πλευράς του Τούρκου πρέσβη, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτήν για τους δικούς του λόγους, και εν συνεχεία την δική μου αναφορά, η οποία επίσης έγινε για τους δικούς μας λόγους. Εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι οι Νορβηγοί αυτοί οι διπλωμάτες με τους οποίους συζητούσαμε γύρισαν κάποια στιγμή και μου είπαν, μα γιατί είπες, γιατί λες ότι η Τουρκία δεν έχει σεβαστή υπογραφή. Δεν έκανε η Τουρκία κάτι ενάντια στη συνθήκη του Λοζάνης, δεν την ακύρωσε, μου λένε. Την τηρεί, την τήρησε. Εγώ νόμιζα ότι είναι κάποιο είδος χαριετισμού αυτό, κάποιο είδος αστείου, αλλά δυστυχώς δεν ήταν. Και ήταν εντυπωσιακό το πώς έπεσα από τα σύννεφα διαπιστώνοντας ότι στην νορβηγική διπλωματία υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν έχει παραβιαστεί την Τουρκία. Και αναγκάστηκα να πω, είναι δυνατόν να μου λέτε αυτό το πράγμα, τώρα δεν εξολοθρεύτηκε ο πληθυσμός της ελληνικής ορθόδοξης μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί δεν είχαν τι να μου απαντήσουν, άρχισαν γενικόλογες συζητήσεις και πραγματικά αυτό δείχνει, δεν ξέρω εάν οφείλεται σε άγνοια της διπλωματίας των εδώ χωρών, αν οφείλεται σε υφελημένη άγνοια ή αν είναι προϊόν μιας πάρα πολύ καλά εφαρμοσμένης και δομημένης στρατηγικής διμερών σχέσεων της Τουρκίας, η οποία φυσικά στοχεύει αποκλειστικά στο να περνάει τις δικές της θέσεις προς τα έξω. Μάλιστα. Μου γράφει εδώ όση ώρα μιλάτε, κύριε Παύλο, ο φίλος ο Νικόλας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αναφερόμενο στο χάρτη της φιλανδικής πλέον αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, την ανάρτησή της εννοεί. Αρκεί να αναζητήσεις στο Google γράφοντας EU Map και θα δεις ότι όσοι χάρτες έρχονται σαν αποτέλεσμα της αναζήτησης, οι περισσότεροι έχουν ως πηγή τους sites της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή δεν δείχνουν την Κύπρο, ή τη δείχνουν, αλλά πάντως χωρίς τη γραμμούλα που κόβει στα δύο το νησί. Μια τέτοια λεπτομέρεια λοιπόν των Φιλανδών απαιτεί σχεδιασμό και σκοπιμότητα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, λέει ο Νικόλας. Θα δυσκολευτώ να διαφωνήσω. Προφανώς και για κάποιους λόγους έγινε, και πάντως δεν μπορεί να ξέφυγε στη Φιλανδία του κυρίου Όλι Ρεν. Να ποιος είναι από τη Φιλανδία. Το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Ασφαλώς δεν είναι, άλλωστε κοιτάξτε, δεν είναι μικρό πράγμα ότι το ΝΑΤΟ και η Φιλανδία κατόρθωσαν να πάρουν την έγκριση της Τουρκίας. Θυμάστε πριν λίγους μήνες πόσο κατηγορηματικά αρνητική ήταν η Τουρκία και τι ανταλλάγματα ζητούσε. Και εγώ φοβάμαι, δεν φοβάμαι δηλαδή, αλλά εννοώ ότι σκέφτομαι ότι ενδεχομένως και το ζήτημα της προμήθειας των F-16 δεν έχει κλείσει όπως κάποιοι στην Ελλάδα θέλουν να πιστεύουν ότι είναι αρνητικά για την Τουρκία τελειωμένη υπόθεση, μόλον ότι είχαμε αυτή την εκπληκτική και απροσδόκητα υποστηρικτική της Ελλάδας παρουσία του Αμερικανού γερουσιαστή, του επικεφαλής της Επιτροπής Γερουσίας για τις Εξωτερικές Σχέσεις προημερών στη Γερουσία, όπου κατατρόπωσε στην ουσία μέσα σε δύο λεπτά περίπου ενώπιον του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών όλη την παραλυρηματική στάση και αξίωση της Τουρκίας εν συνόλου εναντί της Ελλάδος. Και μόλον ότι κανείς ακούγοντας αυτό θα έλεγε ότι εντάξει, έχει τελειώσει το ζήτημα των F-16, τώρα ας πάμε να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα, είμαστε στην ημέρα της προσέγγισης, έχουν ηρεμήσει τα νερά, δεν μας απασχολεί.
Εγώ επιτρέψτε μου να το πω έτσι απλά, ας κρατάμε μια πισινή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι μερικές φορές το ελληνικό λόμπι στην Αμερική είναι ένα βήμα μπροστά σε σχέση με την ελληνική εξωτερική πολιτική σε επίπεδο συστήματος εννοώ. Οπότε ναι, συμφωνώ με τον... με την σκέψη αυτού του φίλου και είναι πολύ πιθανό. Καλά, όπως λέει και άλλος, σωστά, όπως λέει και άλλος φίλος, μην ξεχνάμε, ο Γιάννης το λέει, η Φιλανδία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1995, όπως και η Νορβηγία υπέγραψε εκ νέου τη Σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1994, άρα είναι λίγο δύσκολο οι Φιλανδοί διπλωμάτες να επικαλούνται άγνοια σχετικά με το καθεστώς της Κύπρου, η οποία επίσης είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά. Θέλω να προχωρήσουμε και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί βλέπω ότι και σε διαρκή σας αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είστε εξαιρετικά προβληματισμένος με τη στάση σύσσωμης ελληνικής πολιτικής ελίτ σε αυτή την αλλαγή ταχύτητα συμπεριφοράς Τουρκίας έναντι ημών, και θέλω να σας ρωτήσω, φαντάζομαι ότι δεν είστε κατά ενός διαλόγου. Το ερώτημα που θέτετε εσείς είναι με ποιους όρους, ποιες προϋποθέσεις και υπό ποιες συνθήκες γίνεται ένας διάλογος. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το ερώτημα, διότι πραγματικά εγώ τις τελευταίες μέρες αισθάνομαι ότι ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Τις τελευταίες εβδομάδες μάλιστα το ζούμε αυτό το θέατρο, το αισθάνομαι πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι διότι αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή τα πράγματα από το 2020, της μοναδικής στην σύγχρονη ιστορία του ελληνικού στρατού της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. Όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει εκείνο το καλοκαίρι, που κατέληξε στην επακούμβηση και στις διακαείς προσπάθειες πολλών να υπάρξει ηρεμία. Έχουμε λοιπόν ένα καλοκαίρι, μια χρονιά αν θέλετε, μεγάλης επιχειρησιακής έντασης, η οποία ακολουθείται εν συνεχεία από μια μεγάλη περίοδο ρητορικής έντασης. Και θα το προσδιορίζω αυτό 2021-2022. Με ένθεν κακήθεν αιτιάσεις που φυσικά δεν είναι ισοδύναμες. Η απάντηση του Υπουργού των Εξωτερικών μας μέσα στην Άγκυρα τότε δεν ήταν δίχως λόγο. Όπως και η απάντηση στο συμβάν που αναφέρατε στο Όσλο, πάλι του Υπουργού των Εξωτερικών του κ. Δένδια στον Τούρκο πρέσβη, ο οποίος έλεγε ακριβώς τα ίδια που είχε πει ο κ. Τσαβούσογλου ένα χρόνο περίπου πριν στην Άγκυρα. Δεν ήταν δίχως λόγο. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα σε μια τρίτη κατάσταση, την οποία εγώ την αποκαλώ ένταση φιλίας. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που παρακολουθούμε τις τελευταίες εβδομάδες. Ο λόγος που το θεωρώ ένα παράλογο είναι διότι αν καθίσει να βάλει κανείς κάτω τα δεδομένα, θα διαπιστώσει ότι και εξαιρουμένων των σεισμών, που είναι ένα φυσικό γεγονός, δεν έχει αλλάξει τίποτε. Και όταν λέω τίποτε, το εννοώ. Δεν έχει αλλάξει η κατάσταση κατοχής στην Κύπρο. Εγώ δεν λέω ότι θα αλλάξει μια μέρα στην άλλη. Αλλά φυσικά η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι εισέβαλε στην Κύπρο. Αν μιλήσετε με Τούρκους υποστηρικτές του καθεστώτος, θα σας πούνε ότι εμείς μπήκαμε για να επιφέρουμε ειρήνη στο νησί επειδή η Ελλάδα δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της ως εγγύητρια δύναμης. Αυτό θα πει η Τουρκία ή ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που λειτουργούν έτσι. Έχουμε λοιπόν το 40% της Κύπρου κατεχόμενο και δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι επώνυμοι και ανώνυμοι που αισθάνονται πολύ καλά με αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε μια διαρκή ροή λαθρομετανάστευσης, άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Έχουμε τις διαρκείς προσπάθειες, τις στρατηγικές προσπάθειες της Τουρκίας στα Βαλκάνια και όσο μας αφορά στην μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης. Και μετά φυσικά αυτές τις προσπάθειες εκτείνονται περαιτέρω σε Κωσυφοπέδιο, σε Μαυροβούνιο, σε Αλβανία. Έχουμε ένα ολόκληρο τόξο λοιπόν που μας κυκλώνει. Και έχουμε εν τέλει και ένα πράγμα το οποίο είναι συγκλονιστικό αν κανείς το συνειδητοποιήσει, την επαλήθευση του δόγματος του Τουρκού του Ζαλ. Ο Ζαλ, για όσους το θυμούνται τη δεκαετία του 80, είχε κάποια στιγμή πει ότι
Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες. Θα τους αλώσουμε, θα τους διαβρώσουμε εσωτερικά. Ως με αυτό που βιώνουμε, την εκπληκτική αυτή κατάσταση με τη λαθρομετανάστευση, η οποία μάλιστα στην περίπτωση της Κύπρου είναι ακόμη πιο τραγική. Διάβαζα προχθές ότι στα σχολεία της Λευκωσίας το 1/3 μόνο των μαθητών κατά μέσο όρο είναι ελληνοκυπριόπουλο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη αλλίωσης πληθυσμού στο κομμάτι της ελεύθερης Κύπρου, με παράλληλη αύξηση επίκων που δεν είναι μόνο Τούρκοι επίκοι, είναι και μετανάστες άλλων χωρών. Βλέπετε δηλαδή αυτό που συμβαίνει, και αυτό είναι το συνταρακτικό, η διαδικασία των πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης, η διαδικασία της εκδίωξης των ελληνικών πληθυσμών από τις πατρογονικές τους εστίες, γιατί αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι με την ιστορία, η Μικρά Ασία και η Κωνσταντινούπολη είναι λίκνα ελληνισμού για πολλές χιλιετηρίδες. Κάποιες εποχές μάλιστα και περισσότερο από τον κυρίως ελλαδικό χώρο. Έχουμε λοιπόν την κατά πρώτο στάδιο εξαήλωσή των και η Τουρκία συνεχίζει αυτή την τακτική με ήπιότερα μέσα στον σημερινό ελλαδικό χώρο, της ελεύθερης Κύπρου και της Ελλάδας. Κύριε Παύλο, με ακούτε? Σας ακούω. Συνεχίζει σήμερα ή όπως μαρτυρά με τη συνέντευξή του στο Ανατολού το δεξί χέρι ο απόλυτος άνθρωπος του Ερντογάν, ο Ιμπραήμ Καλίν, αυτός ο μηχανισμός, αυτό λέει, έχει ξεκινήσει πολύ πριν τους σεισμούς. Μήπως εδώ μας αποκαλύπτει το τι ακριβώς μυστικός έχει συζητηθεί στα πλαίσια μιας μυστικής διπλωματίας στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο? Και το λέω αυτό διότι δεν είναι τι κάνει η Τουρκία από το 1974 σταθερά μέχρι τώρα. Εδώ προβαίνει στην αμφισβήτηση φαλοκρηπίδας ΑΟΣ του Αιγαίου, του δικαιώματος της Ελλάδας να κηρύξει ΑΟΣ στο Αιγαίο, συνολικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Διεκδικεί με το παράνομο τουρκολιβικό να προβεί σε παράνομες θαλάσσιες έρευνες στο νότιο Κρητικό. Δεν λέει τίποτα ότι θα το πάρει πίσω. Αμφισβητεί τα 10 μίλια του εθνικού ενέργειου χώρου. Θέτει προσκόμματα στην έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο. Αμφισβητεί όχι μόνο την ΑΟΣ, αλλά αμφισβητεί ακόμη και το δικαίωμα σε αυτό σε Ινούσες, Παναγιά, Μεγίστης, Γάβδο, Φαρμακονήσι. Θέτει θέμα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Τα έχει πάρει όλα αυτά πίσω και δεν το έχω καταλάβει. Μα εδώ είναι να θαυμάζει κανείς την Τουρκία, και ας μην παρεξηγηθώ σε αυτό που λέω, να θαυμάζει κανείς την Τουρκία υπό την έννοια ότι παίζει αυτό το διπλό παιχνίδι με τέτοια τελειότητα. Να πείθει δηλαδή ανθρώπους στην Ελλάδα, οι οποίοι δεν θέλουν και πολύ, και πάλι το λέω, να πιστούν ότι έχει αλλάξει, ενώ στην ουσία δεν έχει αποσύρει καμία από τις αιτιάσεις της εναντίον της Ελλάδος. Και να σας πω και κάτι, διάβαζα εχθές ότι η προκείμενη νατοϊκή άσκηση, αυτή η Ramstein Guard του 2023, που επρόκειτο να γίνει και με χώρο εστίαση στο Ανατολικό Αιγαίο, ματαιώθηκε κατόπιν παρέμβαση της Τουρκίας, διότι το σενάριο προέβλεπε χρήση του χώρου του Ανατολικού Αιγαίου σε διάφορες επιχειρήσεις, και ακριβώς η Τουρκία, επειδή αξιώνει την αποστρατηγικοποίηση των ελληνικών νησιών, ζήτησε την εξαίρεση του χώρου αυτού. Μάλιστα. Άρα το βιολί-βιολάκι συνεχίζεται. Αυτό μου λέτε πρακτικά. Βέβαια, και εγώ ειλικρινά αναρωτιέμαι και λέω το εξής. Διότι αυτό, ξέρετε, δεν είναι ένα βιολί που ξύπνησε η Τουρκία να το παίξει τώρα. Εδώ έχουμε μία, και θέλω να το τονίσω αυτό, αναθεωρητική στάση που επίσης δεν είναι καινούρια. Η Τουρκία λειτουργεί με όρους νεοοθωμανισμού. Αν μιλήσετε με Τούρκους πρέσβεις, θα σας πούν και οι άνθρωποι πολύ τίμια και πολύ γνήσια, και εγώ αν θέλετε το εκτιμώ αυτό, θα σας πούνε ότι, μα κοιτάξτε, για μας η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ο πυρήνας και το κέντρο και η βάση του στρατηγικού μας βάθους. Τα λέει και ο Νταβουτόγλου αυτά στο βιβλίο του. Αναρωτιέμαι λοιπόν εγώ, αγαπητέ μου κύριε Σαχίνη, γιατί το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική κυβέρνηση, και ας μην παρεξηγηθώ και πάλι, δεν κάνω εδώ κομματική κριτική, κάνω κριτική πολιτική.
Γιατί ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών, όποιος υπουργός εξωτερικών, δεν βγαίνει και ο ίδιος να πει ότι η Ελλάδα ακολουθεί, και ας μην το πει, ας φανεί τουλάχιστον, ότι ακολουθεί εξωτερική πολιτική λογικής Βυζαντίου. Γιατί δηλαδή πρέπει η Τουρκία να λειτουργεί με όρους Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Μου το είπε ο Τούρκος πρέσβης στο Όσλο πέρυσι. Μου το είπε, μου λέει να πάμε πιο πίσω. Λέει να μιλήσουμε για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αφού θέτει ζήτημα Ροζάνης. Γιατί λοιπόν αυτοί να το κάνουν αυτό και εμείς να έχουμε απορρίψει μία χιλιετηρίδα ιστορίας παρουσίας ως Βυζάντιο, γιατί έχουμε κι άλλες 2-3 από πίσω. Εάν, ξέρετε, η Ελλάδα δεν αποφασίσει να αναβαθμίσει ποιοτικά την θέαση, την γεωπολιτική, με ένα βλέμμα στην ιστορία της, θα είμαστε καταδικασμένοι να τρώμε σφαλιάρες, να το πω έτσι, από την Τουρκία, και ταυτόχρονα να μας λένε έλα μωρέ μην κλαις, να μας κοροϊδεύουν δηλαδή και από πάνω. Διότι εγώ να σας πω, τον λυπήθηκα τον Παναγιωτόπουλο που τον είδα προχθές στην Τουρκία να κάθεται σχεδόν σαν νικέτης μπροστά σε έναν ακάρο ο οποίος έδειχνε ο μεγαλοπρεπής. Δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουν οι υπουργοί μας εκεί πέρα, μάλιστα για να δείξουν αλληλεγγύη, να το λένε αυτό με τις δηλώσεις τους, και από πίσω, γιατί μου αναφέρεται τον Καλίν, δεν είναι μόνο ο Καλίν, όλη η τουρκική ηγεσία αυτή τη στιγμή το ίδιο πράγμα κάνει. Να του λέει ο Ακάρ στα μούτρα του υπουργού του Παναγιωτόπουλου, και να μην αντιδράει ο υπουργός βέβαια, ότι λέει το Αιγαίο η θάλασσά μας. Οι Τούρκοι την συνεκμετάλλευση και την συνδιαχείριση την έχουν στρατηγικό στόχο. Ο 28ος Μεσημβρινός δεν είναι τυχαίος αριθμός, ο οποίος νομίζω και εσείς το έχετε επισημάνει παλαιότερα, συνδέεται με τα όρια της μερικής οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Δεν είναι τυχαία αυτά. Και τον ευχαριστούμε πραγματικά τον Καλίν, διότι ο Καλίν κάθε φορά μας λέει αυτά που γίνονται και δεν μας τα λένε εδώ. Μάλιστα. Πραγματικά. Αλλά, δηλαδή, κοιτάξτε όμως, κύριε Παύλο. Κοιτάξτε, κύριε Παύλο, όμως. Η εφαρμοζόμενη αυτή, έτσι φαίνεται, στρατηγική, με πολλά εισαγωγικά, ψυχραιμία της ελληνικής σύσσωμης πολιτικής ελίτ. Εδώ έχουμε διαγωνισμό στην Ελλάδα στη στρατηγική της ψυχραιμίας, έτσι την έχουν βαφτίσει, σε δηλώσεις. Μήπως τελικά είναι χειρότερη, προσέξτε τι σας ρωτώ, από αυτό που λέγαμε παλιότερα τη φιλανδοποίηση? Και γιατί το λέω αυτό? Από το 1974 και μετά ο ελληνικός λαός, το όνομα του οποίου και της κυριαρχίας του οποίου εκπροσωπούν, αυτό είναι κρατική κυριαρχία τελικώς, στο όνομα του ελληνικού λαού, για μία διαφορά ήξερε. Η διαφορά αυτή ήταν η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και με την ψήφιση του δικαίου της θαλάσσης ΑΟΣ. Σήμερα σε τι προσθέτει η εκφορά πληθυντικού διαφορές ή θαλάσσιες ζώνες? Γιατί η θαλάσσια ζώνη είναι και η γυαλίτιδα ζώνη, είναι τα χωρικά σου ύδατα. Πού και ως που εμείς στην Ελλάδα μιλάμε για διαφορές? Μία δεν λέγαμε ότι είναι η διαφορά μας? Ακριβώς. Αυτό το είχα διαπιστώσει και εγώ στον δημόσιο λόγο, και μάλιστα είχα δει και μία αντίφαση κάποια στιγμή το γραφείο του Πρωθυπουργού να μιλάει για θαλάσσιες ζώνες, το Υπουργείο Εξωτερικών να μιλάει μόνο για υφαλοκρηπίδα και για ΑΟΣ, και να υπάρχει μία αμφισημία, αν θέλετε, και μία ασάφεια, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο ήταν δημιουργική, αλλά σίγουρα ήταν δημιουργική για όλους αυτούς τους κύκλους κατευνασμού. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω η απάντηση στο ζήτημα αυτό της φιλανδοποίησης, διότι είναι πολύ σημαντικό που το θέτετε, είναι ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει απλώς καλή γειτονία με την Ελλάδα. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι ούτε δική μου υπόθεση, ούτε δική μου καταγγελία. Δυστυχώς αποδεικνύεται από τα πράγματα. Και ποια πράγματα? Αν δείτε το τι προηγήθηκε των εορτασμών των 200 ετών από την Επανάσταση, την Παλιγενεσία του 1821 στην Ελλάδα, που τα είδατε και καλύτερα από μένα, είδαμε στο επίπεδο το εσωτερικό, το κοινωνικό της χώρας, και το ιστορικό και το ιδεολογικό, αν θέλετε, μία αβυσαλαία επίθεση κατά της συνέχειας του ελληνισμού. Έφτασαν να ακούγονται μερικές φορές, ξέρετε, τα ωραία πράγματα λέγονται με αποφατικές διατυπώσεις για να μην το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Θυμάμαι
κάποια ομιλία του Πρωθυπουργού, στην οποία λέει ότι η Ελλάδα από μια επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετατράπηκε σε ανεξάρτητο κράτος. Εγώ κρατώ ότι μετατραπήκαμε σε ανεξάρτητο κράτος με όλα τα προβλήματα, αλλά βλέπω και την απικία, την επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και όταν υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι επί δύο χρόνια δώσαν αγώνα, και μάλιστα άνθρωποι με θεσμική κάλυψη, δώσαν αγώνα να πείσουν ότι το 1821 γεννήθηκε ένα έθνος, αποκόπτοντας λοιπόν τεχνιέντος έτσι μια ιστορική συνέχεια χιλιετηρίδων, καθιστά σε αυτό το νέο έθνος διαρκώς εξαρτώμενο από μια δύναμη που σου λέει ότι εσύ είσαι διαρκώς δική μου επαρχία. Και το λέει με όλους τους τρόπους, και αυτή είναι και ο κινητήριος μοχλός λοιπόν της Τουρκίας σήμερα στη σχέση της με την Ελλάδα. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν αναχθεί να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις ήπιας ισχύως που διαθέτει, που είναι μεγάλες, και να βγει ας πούμε και να πει ότι ξέρετε, ξεκινάω από τα πιο απλά, κάνω του ίσαν Υπουργείου Εξωτερικών στα τουρκικά για να απευθυνθώ στο περίπου 1/3 του τουρκικού λαού, οι οποίοι είναι απόγονοι εξισλαμισμένων Ελλήνων Ορθοδόξων. Ξέρετε τι γίνεται εκεί, τι δυναμική υπάρχει εκεί μέσα. Και να σας πω και κάτι προκλητικό. Εάν η Ελλάδα αξιοποιήσει όλον αυτόν τον κόσμο μέσα στην Τουρκία, ο οποίος προσβλέπει προς την Ελλάδα, μιλάμε για μια τεράστια κλίμακας νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί σταδιακά. Και να σας πω και κάτι, δεν με νοιάζει ότι θα σπάω να κάνω και μοιρασιά των πετρελαίων, γιατί ξέρω ότι η μισή Τουρκία είναι ελληνισμός. Σήμερα το ελληνικό κράτος έχει λησμονήσει τον ελληνισμό. Ο ελλαδισμός, έχει τυπωθεί πολύ σωστά αυτό από τον Γιάννα Ράθ, αν θυμάμαι καλά, ο ελλαδισμός σκοτώνει τον ελληνισμό. Εάν δεν αλλάξει η ελληνική εξωτερική πολιτική σε αυτό το επίπεδο, που είναι θεωρητικό αλλά με πολύ σαφείς πρακτικές προεκτάσεις, θα βρισκόμαστε διαρκώς σε αυτήν τη διαδικασία του να βιώνουμε το παράλογο, οι δυνάμεις αν θέλετε υγιής στον ελλαδικό χώρο να επισημαίνουν αυτά τα τερατουργήματα που συμβαίνουν αυτές τις μέρες που παρακολουθούμε, και από την άλλη μεριά όλοι οι καλοθελητές που εγώ αμφιβάλλω αν και όλοι τους έχουν ελληνική συνείδηση, διότι Έλληνα σημαίνει και να αναγνωρίζει την ιστορία σου στο τέλος συγγραφής, έτσι δεν είναι απλώς μια ταμπέλα επειδή ζεις σε ένα χώρο. Θα έχουμε αυτά τα ευτράπελα που δεν θα είναι απλώς ευτράπελα. Θα είναι μια σταδιακή, γιατί ξέρετε, ας πούμε αυτό που συμβαίνει με τη λαθρομετανάστευση. Οι άνθρωποι ξένων χωρών που λειτουργούν και ετοιμάζουν σαμποτάζ, τα είδαμε τις προάλλες αυτά. Κύριε αυτά, Παύλο, έχω μια άλλη προσέγγιση και θέλω να σας την πω. Μπορεί η Τουρκία να θέλει για τους δικούς της λόγους να εργαλειοποιήσει αυτές τις χιλιάδες των ταλαιπωρημένων ανθρώπων και μέσα σε αυτούς να φυτέψει. Και ότι, ναι. Όμως εδώ το ζήτημα είναι η μία πλευρά, το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Στην ιστορία της ανθρωπότητας τα μεταναστευτικά ρεύματα για χίλιους λόγους, είτε πολέμους είτε οικονομικούς, δεν τα σταματάς με τίποτα. Η Αμερική δεν επικίστηκε έτσι απλά. Είναι το πιο ζωντανό παράδειγμα. Τι θέλω να πω. Εάν η χώρα είχε άλλη στάση απέναντι και στο κοινό σπίτι που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πέρασε στην Ελλάδα, μάλιστα, πάρε χαρτιά να πας όπου θέλεις, πιστεύετε ότι θα μέναν εδώ? Ότι ο πόθος αυτών των ανθρώπων να μείνουν εδώ, στην ταλαιπωρημένη Ελλάδα? Θα είχαν φύγει. Τι γίνεται εδώ όμως? Σε συμφωνία, γιατί έτσι θέλουν οι μεγάλοι στις Βρυξέλλες, εμείς παίρνουμε κάτι της, οι Τούρκοι παίρνουν κάτι της, για να τους κρατάνε από εκεί, τους στέλνουν από εδώ αυτούς που θέλουν να εργαλειοποιήσουν, παίρνουμε και εμείς το κάτι της και φτιάχνουμε αυτά τα camp στα νησιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν είχες μια χώρα που ενδιαφερόταν πραγματικά για αυτό που λέτε, θα έλεγε πέρασες κύριε Παύλο από τον Μπαγκλαντές, μάλιστα, πάρε τα χαρτιά να πας όπου θες. Θα έμενε εδώ, πιστεύετε? Όχι βέβαια. Έχω συναντήσει στο Όσλο Αφγανό, τον οποίο είχα γνωρίσει στην Αθήνα. Νομίζω ότι πολύ σωστά λέτε ότι ο τελικός πόθος και προορισμός αυτών των ανθρώπων φυσικά είναι τα κράτη με κοινωνική πρόνοια και σοβαρή δομή, όπως είναι η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες. Αλλά αυτό που πολύ σωστά επισημαίνετε δεν αναιρεί το γεγονός του ότι, να το πω έτσι, το κτίσιμο Ισλαμοπόλεων σε όλη την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, από το φυλάκιο επάνω στον Εύρο μέχρι
τη Λέρο και την ΚΟ, δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτά είναι δυνητικοί, είναι νάρκες. Έχουμε την τάση στην Ελλάδα, επειδή αυτό είναι και ένα κακό χαρακτηριστικό ευμάρειας, αντίληψης, έλα μωρέ, δεν υπάρχει κίνδυνος, έχουμε την τάση να, και δεν εννοώ εσείς έτσι, εννοώ το σύστημα, την τάση να μην αξιολογεί τις επιχειρησιακές συνέπειες και τις κοινωνικές συνέπειες αυτών των διευκολύνσεων που παρέχει στον εαυτό του. Και είναι διευκολύνσεις που παρέχει στον εαυτό του, διότι έτσι επιβιώνει ένα πολιτικό σύστημα. Μάλιστα, με απευθείας αναθέσεις. Να κάνει πολλά χρήματα στην Ευρώπη για να κάνει αυτό ακριβώς που λέτε. Απευθείας αναθέσεις και κατασκευές. Ναι, έτσι είναι. Αυτό όμως είναι ασέλγια, αυτό είναι ασέλγια στο σώμα της Ελλάδας. Είναι καταστροφή. Λένε ότι είναι νέο δυναμικό. Μα δεν είναι νέο δυναμικό. Αν μιλήσουμε κάποια στιγμή να σας πω πώς η Νορβηγία υλοποιεί ένταξη μεταναστών, που είναι ένα πανίσχυρο οικονομικά κράτος, θα γελάτε και θα κλαίτε με αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα. Και που πάλι η Νορβηγία έχει χειραφτεί τα προβλήματά της. Μάλιστα. Με την μετανάστευση. Κύριε Παύλο, θέλω να κλείσουμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε ως εξής. Θα σας ευνηδιάσω. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι έξω από το κάδρο δεν βγάζετε τις στρατηγικές, μεγάλες στρατηγικές επιδιώξεις των μεγάλων παικτών ισχύως, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες εδώ ο άλλοτε πρέσβης, ο κύριος Αϊφαντής, μας είπε ότι στο πίσω μέρος των Αμερικανών υπάρχει και ένα υπερεθνικό σχέδιο. Ξεπερνά τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Παιδιά, θα εκμεταλλευτούμε εμείς για πάρτι σας τον υποθαλάσσιο πλούτο και στον καθένα αυτό που το αναλογεί με πληθυσμιακά ή άλλα κριτήρια. Γιατί όμως λέω θα σας ευνηδιάσω. Ζείτε σε μια χώρα η οποία σήμερα πουλάει το αφήγημα της πράσινης ανάπτυξης και πράσινης ζωής, αφού όμως εκμεταλλεύτηκε με σωστό τρόπο τον δικό της ορυκτό πλούτο, φτιάχνοντας ταμεία γενεών. Είναι από τα πιο ισχυρά ταμεία, τα ταμεία που προέρχονται από τους υδρογονάνθρακες. Και στη χώρα μας 15 χρόνια δεν ακουμπάμε το θέμα. Και αυτό το θέμα δεν είναι από μόνο του. Είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ, είναι χωρικά ύδατα, δηλαδή είναι ευθείες γραμμές βάσης. Δηλαδή από εκεί ξεκινάς για να φτάσεις εκεί. Θα ήθελα με αυτό να κλείσουμε λοιπόν το σχόλιο. Θα σας πω καταρχήν ότι η Νορβηγία κατόρθωσε ακριβώς αυτά που λέτε, διότι έκανε ένα πολύ απλό πράγμα. Είπε στους Αμερικανούς ότι κοιτάξτε, εγώ από εσάς θέλω μόνο να αγοράσω την τεχνογνωσία εξόρυξης. Και αυτό έκανε. Το νορβηγικό σύστημα δημοκρατικής διακυβέρνησης είχε τον τρόπο να βάλει, αν θέλετε να το πω έτσι απλά, χέρι και να περιορίσει στο ελάχιστο, στην ουσία στο μηδέν, διότι αμερικανικές εταιρείες πετρελαϊκές μόνο πολύ εμέσως υποφελούνται από την άντληση των νορβηγικών πετρελαίων της δυτικής του ωκεανού, της θάλασσας. Λοιπόν, πλήρωσε για να αγοράσει την τεχνογνωσία άντλησης και έκτοτε εδόμησε ένα πανίσχυρο φαντ, το οποίο νομίζω σε επίπεδο κρατικό είναι το ισχυρότερο φαντ χώρας του πλανήτη, και με αυτόν τον τρόπο βρίσκεται σε μια τεράστια διαδικασία διαρκούς πλουτισμού. Στην Ελλάδα φοβάμαι ότι αφενός, και εδώ αν θέλετε υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά που και πάλι έχει έντονες ιστορικές προεκτάσεις μεταξύ Ελλήνων και Σκανδιναβών, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο οι Σκανδιναβοί σέβονται το κράτος σε μεγάλη κλίμακα, γιατί υπάρχουν και εδώ τα γνωστά πράγματα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο σέβονται το κράτος τους δεν τους επιτρέπει να ρημάξουν και να το αντιμετωπίσουν ως μια αγελάδα από την οποία να αρμέγουμε κάθε φορά που κυβερνάμε ή κάθε φορά που δεν έχουμε χρήματα. Μάλιστα. Φοβάμαι ότι η Ελλάδα ενδεχομένως θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να καταλάβει σε επίπεδο συστήματος εξουσίας ότι αυτός ο πλούτος που σωστά επισημαίνεται, και όντως έχουν υποθεί αυτά περί ποσόστοσης, ένα ποσοστό η Ελλάδα, ένα ποσοστό η Τουρκία, ένα ποσοστό μεγάλες αμερικανικές και ισραηλινές εταιρείες. Κλείνοντας με αυτό λέγω μόνο ότι σε συνομιλία που είχαμε τον Νίκο τον Λιγερό περίπου στο 2000,
ο οποίος Νίκος Λιγερός τότε είχε ασχοληθεί συστηματικά με μελέτες και είχαν ήδη ανιχνεύσει τα ποσά της φυσικού ορυκτού πλούτου στην ΑΟΣ, την ελληνική, μου είχε πει, για να σου δώσω λέει μια εικόνα να καταλάβεις, ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας αντιστοιχεί σε τέτοιο ποσό ώστε θα ήταν ικανός να διασφαλίσει αποκλειστική, προσέξτε, αποκλειστική τροφοδοσία όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ξαναλέω, αποκλειστική τροφοδοσία όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάνω από 50 χρόνια. Καταλαβαίνετε, κύριε Σαχίνη, γιατί ποσά, γιατί πλούτο μιλάμε και γιατί αυτή η ιστορία με τις πιέσεις δεν θα τελειώσει εύκολα, ιδίως όσο δεν ξυπνάμε όλοι να βάλουμε τη γροθιά πάνω στο τραπέζι. Κύριε Παύλο, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλές γιορτές, θα τα ξαναπούμε. Κάντε μου μια χάρη, ρωτάει εδώ ακροατής ο Νίκος. Σας παρακαλώ πολύ, λέει, μπορεί να μας επιβεβαιώσει ο καθηγητής, αν γνωρίζει ότι η μέση σύνταξη στην Νορβηγία βρίσκεται περίπου στις 7.000 με 10.000 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό δεν αληθεύει. Η μέση σύνταξη στην Νορβηγία είναι περίπου το 65% του μέσου μισθού. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος είχε σε όλη τη ζωή για 40 χρόνια ένα μισθό της τάξης των, ας πούμε, 4.000 ευρώ, η σύνταξή του θα ήταν κάπου στα 2.500 ευρώ περίπου. Αυτό βέβαια αφορά εργαζομένους στο δημόσιο τομέα και σε μηνιάτικα που περιγράφουμε. Οι άνθρωποι που εργάζονται με πολύ υψηλές απολαβές, σαφώς, δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που παίρνουν 7.000 ευρώ σύνταξη, να το πω έτσι, αλλά αυτό δεν αφορά. Ενώ τα 2.500 είναι λίγα, λέτε. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει. Να σας ευχαριστώ, να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά και να σας ευχηθώ καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Παύλος. Τον ευχαριστούμε.